κείμενο που έχω γράψει έχει να κάνει περισσότερο με το πρικιό που κουβαλάω εγώ μέσα από την οικογένειά μου, το οποίο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να νιώθω δυνατός και όσο το δυνατόν πιο συγκροτημένος στη ζωή μου. Θεωρώ ότι οφείλω πολλά στην οικογένειά μου και όλη η έκθεση σχεδόν είναι αφιερωμένη πάνω σε αυτό το, σε αυτό το θέμα. Ξεκινώντας με την με τη δυναμική που μου δίνει η μνήμη του πατέρα της μητέρας και των δύο, έχω φτιάξει αυτό το έργο το οποίο είναι η δύναμη του βλέμματος που δημιουργεί ένα πέρασμα απέναντι. Στην ουσία δημιουργώ γέφυρες για να μπορέσω να περάσω, να κάνω αυτό το πέρασμα απέναντι. Κάτι το οποίο αφορά όλους τους ανθρώπους, δεν αφορά μόνο εμένα. Και νομίζω ότι τότε μόνο έχει σημασία η τέχνη. Όταν αυτό που κάνεις, που ξεκινάει από ένα βιωματικό κομμάτι και αυτό το βιωματικό κομμάτι έχει να κάνει με τους, άλλους, με τις ανάγκες των άλλων. Ναι, το στοιχείο της οικογένειας πιστεύω ότι κορυφώνεται στο αναγνωστικό του γραμματόπουλου που έχουμε στην πρώτη δημοτικού. Το κείμενο και την εικόνα του γραμματόπουλου τα πειράζω, τα αλλάζω και φαίνεται στα ονόματα περισσότερο, αλλά και στα πρόσωπα, διότι έχω προσθέσει ένα πρόσωπο που δεν υπάρχει στο βιβλίο. Έχω βάλει τον αδερφό μου τον μεγάλο, τον Μανώλη, διότι θυμάμαι τα πρόσωπα, τα δώρα που έδινε ο πατέρας του Μίμη στα παιδιά του, νομίζω ήταν ο πατέρας μου που έδινε τα δώρα σε εμάς, διότι μοιάζαν πάρα πολύ αυτοί οι δύο πατεράδες, του Μίμη και ο δικός μου. Και αυτό το θυμάμαι με μεγάλη συγκίνηση, διότι τα δώρα αυτά δεν φτάνανε ποτέ στο σπίτι, ενώ τα δώρα εικονογραφούνται από το γραμματόπουλο δίπλα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το έργο που κάνω μου καθορίζει λίγο την πορεία μου, διότι αυτό που θα ζωγραφίσω, αυτό που ζωγράφιζα πάντα και αυτό που θα ζωγραφίζω, έχει να κάνει με τον τρόπο που εγώ αντιλαμβάνομαι τη ζωή και με τον τρόπο που ζω. Νομίζω ότι η έκθεση κορυφώνεται στα νησιά τα Θοδωρού που έχουμε βόρεια από τα Χανιά. Είναι το ένα νησί που βλέπω εγώ από την πόλη μου, το άλλο κρύβεται πίσω από αυτό. Είναι σαν σαν μια αιώνια κατοικία που αισθάνομαι ότι κατοικώντας σε αυτό το χώρο μπορώ να επαναπροσδιορίσω τη ζωή μου, να κατοικήσω δηλαδή σε αυτό το χώρο και να ξαναδώ τα πράγματα από την αρχή. Τις νύχτες ο πατέρας μας έλεγε ιστορίες για την πόλη μας, τα Χανιά. Όχι παραμύθια, ιστορίες αληθινές που έζησε και τις θυμόταν καθάριες και τις ιστορούσε στοϊκά και γαλήνια. Και εμείς με κλειστά μάτια βυθιζόμασταν στους ίσκιους των ηρώων του, στους ορίζοντες των ελπίδων του και στις μυρωδιές των περασμάτων του, ανάμεσα σε πορτοκαλιές, δάφνες, φασκόμηλα, μαλωτήρες και θυμάρια. Ο πατέρας στις νύχτες δυνάμωνε τις σκέψεις μας με αγωνίες, χαρές και ελπίδα. Ήταν ο φάρος του λιμανιού για όλους εμάς τα πέντε αδέλφια. Οι δύο μεγαλύτεροι ταξίδεψαν μετά στα καράβια και οι άλλοι τρεις μεγαλώναμε με το βλέμμα του, το στραμμένο στο φως. Εκεί κατοικούσε. Εκεί που χαιρετούσαμε και τη μητέρα με στο λευκό της φόρεμα, με την μπλε λουστρινένια της τσάντα και τα γυαλάκια της, που αν και έκαναν τα μάτια της μικρά τόσο μικρά σαν χάντες, φώτιζαν όμως και ξημέρωνε ο κόσμος.